Κυριό με κατανάλωση 2.000 κιλοβατόρες το τετράμινο. Μονοφασικό, αυτά τα στοιχεία μας έδωσαν. Θα πληρώνει από 313 ευρώ 340 μια αύξηση 8,6%. Εμπορικό κατάστημα με κατανάλωση 4.000 κιλοβατόρες το μήνα. Μονοφασικό και εδώ. Μάλλον τριφασικό. Πλήρωνε 660 ευρώ, θα πληρώνει 725 μια αύξηση 10%. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες μικρές. Πλήρωναν 806 ευρώ, θα πληρώνουν 890 ευρώ, αύξηση 7,9%. Και αγροτικές καταναλώσεις, με το μήνα να καταναλώνουν περίπου 1.300 κιλοβατόρες, πλήρωναν 118 ευρώ οι αγρότες μας, θα πληρώνουν 133, αύξηση 15%. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν μπει εδώ έχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πρώτον, υπάρχουν κρυφές αυξήσεις και χρεώσεις που θα μας έρθουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με την κατάργηση των κλιμακωτών χρεώσεων. Έτσι, καταργούνται οι χρεώσεις που είχαμε αν κάποιος εξοικονομούσε ενέργεια στο σπίτι του. Τέλος, θα πληρώνουμε όλοι παραπάνω. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Επίσης, δεν δόθηκαν συγκριτικά στοιχεία στη δημοσιότητα να ξέρουμε τι πληρώναμε πριν, τι θα πληρώνουμε μετά. Δεν μας λένε πόσα χρήματα θα εξοικονομήσει η ΔΕΗ με την επιστροφή των πελατών που είχαν πάει στην ενέργεια και στην Ελλάς Power. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θα πρέπει λοιπόν και αυτοί, όλοι μαζί μάλλον, να μην έχουμε μια ελάφρυνση από εκεί. Δεν μας λένε τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, πόσα χρήματα έχει περικόψει από το μισθολογικό κόστος η ΔΕΗ από τους εργαζόμενους της. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση, η οποία ζητείται στο 25%, και επίσης δεν μας λένε το εξής. Ότι είναι η πρώτη δόση, αυτό δεν επικοινωνείται, ότι είναι η πρώτη δόση για το 2013, θα ακολουθήσουν άλλες δύο δόσεις μέχρι τον Ιούλιο και από τον Ιούλιο και μετά τα τιμωρία.